Παρακαλώ το μικρόφωνο. Ναι, ναι, τι είναι αυτό. Η απόδειξη μου. Έχουμε το κινητό μικρόφωνο. Ναι, ας μιλήσει ο κύριος τώρα που ανέβηκε το κινητό. Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Καλημέρα σας, κύριοι συνάδελφοι. Από Λευκάδα είμαι ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Θα ξεκινήσω κάνοντας μια μικρή αναφορά γενικού περιεχομένου στο θέμα γενικά των δημοσίων επενδύσεων όσον αφορά στις θαλάσσιες μεταφορές. Πιστεύω δηλαδή ότι γενικά υπάρχει μια τάση, και αυτό φαίνεται αν κάνουμε μια ανάλυση των δημοσίων επενδύσεων μέσα από τους εκάστοτε προϋπολογισμούς, υπέρ των χερσαίων μεταφορών γενικά. Τελευταία ξεκινάνε και οι σιδηροδρομικές μεταφορές, ενώ γενικά στις θαλάσσιες μεταφορές υπάρχει ένα γενικότερο έλλειμμα. Δεν ισχύει αυτό που λέμε οι οικονομολόγοι, το μεταφορικό ισοδύναμο. Αυτό έτσι σαν γενική παρατήρηση, ενώ είναι, πιστεύω ότι είναι λάθος. Δηλαδή οι θαλάσσιες μεταφορές και γενικότερα οι επενδύσεις και οι υποδομές για τις θαλάσσιες μεταφορές είναι ότι καλύτερο θα μπορούσε να υπάρξει, μια και από ό,τι είδα και νωρίτερα στον πίνακα, έχουμε 14.000 χιλιόμετρα ακτογραμμή. Από εκεί και πέρα δεν το συζητάμε ότι τα υδατοδρόμια είναι μια καλή προοπτική για το μέλλον. Δεν ξέρω για ποιους λόγους στη Λευκάδα πριν από χρόνια σταμάτησε να λειτουργεί. Πιθανόν δεν υπήρχε ανάλογο ενδιαφέρον από την εταιρεία την εποχή εκείνη, γιατί φαίνεται ότι δεν υπήρχαν επιβάτες. Εκείνο όμως που ξέρω ότι σαν νέα δημοτική αρχή που αναλάβαμε από το Σεπτέμβριο του περασμένου χρόνου, εγώ σαν πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, τα δύο πρώτα έγγραφα που ήρθανε ήταν από δύο εταιρείες οι οποίες επιθυμούσαν να συνεργαστούν μαζί μας, επειδή είμαστε φορέας διαχείρισης του λιμένα, για να γίνει υδατοδρόμιο στη Λευκάδα. Εκείνο όμως που είδα με μεγάλη μου έκπληξη, όταν κάλεσα τη μία εταιρεία, η οποία μάλιστα μας είχε πει ότι η άδεια θα είναι στο όνομα της εταιρείας και όχι στο όνομα του φορέα διαχείρισης, δηλαδή του Λιμενικού Ταμείου, είδα με μεγάλη μου έκπληξη, παρά το γεγονός ότι κάναμε ειδική συνεδρίαση στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο του ΔΣ και αναμέναμε να έρθει ο εκπρόσωπος της εταιρείας να μας ενημερώσει για το γραφειοκρατικό κομμάτι, το οποίο από ό,τι είδα είναι δεδαλώδες, δεν ήρθε. Και μου έκανε με εντύπωση όταν τον ξαναπήρα τηλέφωνο και μου λέω: γιατί δεν ήρθες, εμείς σε περιμέναμε και δεν είναι εύκολο, γιατί είναι διαδημοτικό το Λιμενικό Ταμείο, είναι ο Δήμος Λευκάδας και ο Δήμος Μεγαλησίου, δεν είναι εύκολο για τους μεγαλησιώτες να έρχονται στην πόλη. Παρ' όλα αυτά δεν ήρθε και εξαφανίστηκε. Η δεύτερη εταιρεία, η οποία μου είπε ότι η άδεια αυτή, ο σκοπός είναι η άδεια να βγει από όνομα του φορέα, του φορέα διαχείρισης του λιμανιού, κάτι με το οποίο συμφωνούμε απόλυτα εμείς, και σαν φορέας διαχείρισης η πολιτική μας αντίληψη είναι ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας πρέπει να έχει την άδεια για το υδατοδρόμιο. Και αυτοί δεν βλέπω έτσι σχετικά ενδιαφέρον, προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί τους, άσε και θα δούμε και τώρα είναι χειμώνας και να πάμε λίγο αργότερα και δεν είναι εύκολο να έρθουμε στη Λευκάδα κτλ. Βλέπω δηλαδή και αυτό που έτσι που με ανησυχεί είναι ότι ενώ ήρθανε στη Λευκάδα, είδανε και τον Δήμαρχο, τον κύριο Δρακονταϊδή, με μένα δεν ήρθανε σε επαφή παρά μόνο τηλεφωνική, δεν βλέπω το ανάλογο ενδιαφέρον από αυτές τις δύο εταιρείες που ήρθαμε τηλεφωνικά εγώ σε επαφή για να δημιουργηθεί αυτό το υδατοδρόμιο, το οποίο το έχουμε πιστεύω ανάγκη και ειδικά για τα Ιόνια νησιά. Γιατί όπως είπαν και οι προηγούμενοι, είναι τραγικό μια ολόκληρη περιφέρεια που για ιστορικούς και πολιτιστικούς λόγους καλά είναι να κρατηθεί σαν περιφέρεια Ιωνίων νήσων, αλλά δεν υπάρχει η στοιχειώδης. Και δεν είναι μόνο η επιβατική η μεταφορά, δηλαδή ένας Λευκαδίτης να πάει Ζάκυνθο και το αντίστροφο, είναι και η εμπορική κίνηση. Είναι και η εμπορική κίνηση. Εμπορεύματα πολλά από τα νησιά μεταξύ τους είναι άγνωστα.
Το κρασί Λευκάδας ο Γαμφάραν πάρει τζάκι του. Ή και το αντίστροφο. Δεν ξέρω. Εγώ δεν τους έχω γνωρίσει. Εγώ δεν τους έχω γνωρίσει. Βλέπω όμως ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον είμαι πολύ, πάρα πολύ προβληματισμένος. Και με μαύρη καρδιά ήρθα. Δηλαδή ο Δήμαρχος με πίεσε να έρθω σήμερα και του είπα στον Δήμαρχο τι να πάω να κάνω. Εδώ ήρθα σε επαφή και αυτή δεν δείχνει ενδιαφέρον. Να πάω να κάνω τι. Πήγαινε, μου λέει, γιατί μπορεί να είναι η περιφέρεια, να αναλάβει η περιφέρεια, να αναλάβει τη στήριξη για να μπορέσουμε γραφειοκρατικά. Γιατί εγώ είμαι σε ένα φορέα δημοτικό λιμενικό ταμείο και έχω έναν υπάλληλο. Και έχω όλο το νησί. Και ήρθα δηλαδή μετά από πίεση του Δημάρχου. Δεν θα ερχόμουν. Λόγω της, κατά την άποψή μου, μπορεί να τους αδικώ. Δεν βλέπω το ανάλογο ενδιαφέρον από τις εταιρείες. Κλείνοντας λοιπόν, πιστεύω ότι η περιφέρεια και ο κύριος Περιφερειάρχης που είναι εδώ σήμερα θα πρέπει να παίξει στρατηγικό ρόλο στην πράγματι φιλόδοξη, στο φιλόδοξο αυτό σχέδιο για τα υδατοδρόμια στα Ιόνια νησιά, να μας συνδράμει στη θεσμική υλοποίηση που δεν είναι εύκολη αυτή η άδεια. Ακούστηκε και νωρίτερα και εγώ λίγο που ασχολήθηκα είδε ότι είναι δεδαλώδης, αν και προέρχομαι και από δημόσια διοίκηση, μέχρι τα προχθές τελωνιακός ήμουν. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει και με τους συνδυασμό με τον οργανισμό Λιμένα Κέρκυρας που έχει μια, από ό,τι κατάλαβα, μια τεράστια εμπειρία και με την περιφέρεια να μας συνδράμουν, ειδικά τη Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, να μπορέσουμε και εμείς να αποκτήσουμε αυτές τις άδειες σαν φορείς διαχείριση των λιμανιών, ώστε στο μέλλον να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς υδατοδρόμια τα οποία είναι τόσο απαραίτητα. Ευχαριστώ. Ναι, βεβαίως. Δώστε το μικρόφωνο. Ναι. Μιλάτε. Ήθελα να κάνω μια μικρή παρέμβαση, γιατί δεν ξέρω πότε ο κύριος πρόεδρος έχει αναλάβει πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Επειδή είστε ίσως πρόσφατος, ίσως να μην με γνωρίζετε κιόλας, αλλά επειδή έχουμε συνεργαστεί και με τη Λευκάδα και με τον προηγούμενο πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ως αρμόδιος φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, που είσαι ξεχωριστός φορέας αυτή τη στιγμή σε σχέση με τα υπόλοιπα των Ιωνίων νήσων, έχουμε δώσει οδηγίες και έχουμε ενημερώσει όλους τους φορείς διοίκησης, το έχουμε αναρτήσει και σε ΑΔΑ. Έχουμε δώσει 4 σενάρια το πώς μπορεί να λειτουργήσει ο φορέας διαχείρισης για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Άρα, πρωταρχικός ρόλος ξεκινάει από εσάς. Το πώς θα πρέπει να διαχειριστείτε, το τι ζητάει ο φορέας, το τι αποφασίζει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο στην Επιτροπή του, για να προχωρήσετε σε μια τέτοια δραστηριότητα. Εγώ ευελπιστώ ότι καλό θα ήταν να δείτε ακριβώς τι προβλέπει η εγκύκλειος του Υπουργείου που έχει σταλεί στα 4 αυτά σενάρια, που σε όλες τις περιπτώσεις των σενάριων αυτών έχει πρωταρχικό ρόλο εσάς. Το τι θέλετε να κάνετε, θέλετε να το διατηρήσετε εσείς, θέλετε να το δώσετε κάπου αλλού, θέλετε να είστε διαχειριστές, θέλετε να είστε μέτοχοι. Πρέπει να δείτε τι μοντέλο θα επιλέξετε ως φορέας διαχείρισης για να προσελκύσετε τον φορέα του οποίου θα συζητήσετε τα υπόλοιπα αντίστοιχη με τον οργανισμό Λιμένα Κέρκυρα. Όπως έκανε ο διευθυντής, ο οποίος ξεκαθάρισε, αδειοδοτήθηκε και παρέδωσε τη διαχείριση σε κάποιο άλλο φορέα. Άρα, τα 4 αυτά σενάρια θα τα επιλέξετε και εκεί θα προσεγγίσουν οποιοδήποτε νομίζετε για να συνεργαστείτε στο υπόλοιπο κομμάτι αυτό. Ναι. Το προβλέπει ο νόμος. Απλώς επειδή γι' αυτό παρενέβη για να βοηθήσω λίγο το έργο σας, επί ευκαιρία είμαι ο αρχιπλήρωχος του Σπανός. Συνεργάζομαι με όλα τους φορείς διοίκησης, γι' αυτό το λέω. Και επειδή προσπαθούμε πάντα να δώσουμε τη δυνατότητα, το τι ζητάει ο φορέας διαχείρισης που είναι και αρμόδιος σε κάθε περιοχή. Κάθε περιοχή τι είναι η ιδιαιτερότητά του, έχει τα προβλήματά του, έχει τα δικά του θέματα. Ωστόσο, καλό είναι να εξετάσετε το πρώτο σενάριο αυτό. Ο κύριος Γκόβας, βέβαια, από τη δική του πλευρά θα πει τα δικά του, αλλά ωστόσο,
Το πάνω χέρι το έχετε εσείς την καλύτερη. Το κατάλαβα ότι ίσως να μην είχατε την πλήρη γνώση των πραγμάτων, γι' αυτό και πήρα το λόγο, κύριε Ανδριώτη, να βοηθήσω λίγο τα συμπεράσματα αυτά εδώ, δεδομένου ότι είναι πολύ απλή διαδικασία, μην σας προβληματίζει. Μπορεί να υπάρχουν κενά του νόμου, μπορεί όπως ακούστηκαν εδώ από τους συνομιλητές, συμφωνώ και εγώ, όμως κάποια πράγματα είναι τυποποιημένα για το φορέα διχείρισης και μπορώ να σας τα δώσω και εγώ σήμερα, εντάξει, και εγώ. Ναι, θα σας το δώσω και σήμερα εδώ. Εντάξει. Ευχαριστούμε κύριε Σπανή. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Γκόβα που θέλει να σας δώσει μια απάντηση, να πω ότι τα τέσσερα αυτά σενάρια που ο Αρχιπλήρχος πολύ σωστά σας ανέφερε προβλέπονται από τον νόμο. Άρα λοιπόν κάποιος φορέας, είτε είναι δήμος, είτε είναι οργανισμός λιμένος, είτε είναι λιμενικό ταμείο, ο οποίος θέλει να λάβει άδεια λειτουργίας, η απόφαση, η αρχή είναι από την απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου ή του Δημοτικού Συμβουλίου, ανάλογα το φορέα, να πει ότι εγώ θέλω, εκφράζω τη βούλησή μου να φτιάξω ένα υδατοδρόμιο. Και θα φτιάξω υδατοδρόμιο επιλέγοντας από τις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος την περίπτωση Α, Β, Γ ή Δ. Από εκεί ξεκινάει. Κύριε Κόβα, παρακαλώ. Να σας δώσω μία απάντηση. Αρχικά ήθελα να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας. Αυτό είναι το σημαντικό. Επειδή εκπροσωπώ τη δεύτερη εταιρεία που είπατε, δηλαδή την εταιρεία που θεωρεί και πιστεύει ότι η άδεια ενός υδατοδρομίου πρέπει να βγαίνει στο όνομα του λιμενικού ταμείου ή της τοπικής αρχής, γιατί αποτελεί μια υπεραξία για το κάθε νησί. Άρα είμαστε εκτός της πρώτης σας παρατήρησης πέρι του ότι ζητήσατε να έρθουν και δεν ήρθατε και σας χορηγέψανε. Δεν είμαστε εμείς αυτοί. Εκείνο που εγώ θέλω να σας πω είναι, και χωρίς καμία διάθεση αντιπαράθεση μαζί σας, είναι ότι η δικιά μας η εταιρεία έχει έρθει στη Λευκάδα τρεις φορές συγκεκριμένα. Έχω έρθει εγώ δύο φορές. Έχει έρθει το κλιμάκιο της εταιρείας μας με υπεύθυνο πιλότο υδροπλάνου, υπεύθυνο χωροθέτηση υδατοδρομίου. Κάναμε τους ελέγχους που απαιτούνται, βρήκαμε τα σημεία, τα δώσαμε στον Δήμαρχο, τους ενημερώσαμε ακριβώς ποια είναι η διαδικασία για να βγει η αδειοδότηση. Κάναμε όλη τη δουλειά μας. Κληθήκαμε τρεις φορές και ήρθαμε. Και με χαρά μας να έρθουμε και τέταρτη τώρα που βλέπω το προσωπικό δικό σας ενδιαφέρον σαν νέος πρόεδρος. Σας το λέω. Αυτό ξεκίνησε από το 2013 με το που ψηφίστηκε πριν το 2013, από το τέλος του 2012. Ναι. Και με την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων της προηγούμενης θητείας είχαν γίνει τέτοιες. Απλά να το κλείσω λίγο. Είμαστε στη διάθεσή σας, προφανώς λέω το αυτονόητο. Από τη στιγμή που μας ενδιαφέρει να αδειοδοτήσουμε υδατοδρόμια στην Κέρκυρα, στους Παξούς, σε όλο το Ιόνιο και μέσα στην εταιρεία μας μετέχει και αεροπορική εταιρεία που θα είναι αυτή που θα φέρει τα αεροπλάνα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να πω κάτι άλλο για το πόσο μας ενδιαφέρει να βοηθήσουμε για να διαδοθούν. Είμαστε στη διάθεσή σας και θα το κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλωσορίζω τον Δήμαρχο Κερκυραίων, κύριο Κώστα Νικολούζο. Κύριε Δήμαρχε, πάρετε μια ανάσα, θα σας φωνάξω. Ο κύριος Χατζιανδρώνης, παρακαλώ. Το μικρόφωνο. Καλύτερα να μιλήσετε από εδώ. Όπως προτιμάτε. Ελάτε. Για να σας βλέπουν, ναι, ελάτε. Γεια σας, Χατζιανδρώνης Φώτης το όνομά μου. Να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την ημερίδα σήμερα και για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας κάνω μια μικρή παρουσίαση. Σαν εταιρεία, η εταιρεία μου έχει την έδρα στη Γερμανία, Χατζιανδρώνης Aerospace και Τουρισμός. Θέλω να προσπαθήσω να μιλήσω βασικά στα ελληνικά σήμερα, αλλά έχω μερικές λέξεις από πίσω στα αγγλικά, οπότε άμα σας πω κάτι αγγλικά να μου βοηθήσετε να κάνουμε μαζί τη μετάφραση. Η εταιρεία μου ασχολείται βασικά με θέματα, θέματα αεροπορικής στο Oberpfaffenhofen, που είναι κοντά στο Μόναχο, και εδώ και μισό χρόνο έχω την αποκλειστική αντιπροσωπεία του καινούριου υδροπλάνου, του ιδανικού υδροπλάνου, Seastar, που κατασκευάζεται στη Γερμανία. Γι' αυτό το υδροπλάνο θέλω να σας μιλήσω σήμερα και να κάνω και μια μικρή παρένθεση, γιατί ο κ. Γκόβας το είχε αναφέρει από λίγο. Εδώ και ένα μήνα είμαι και μέτοχος της εταιρείας Ελληνικά Υδατοδρόμια, γιατί πιστεύω πάρα πολύ σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει η εταιρεία εδώ πέρα στην Ελλάδα, και σαν επενδυτής από το εξωτερικό είδα μια μεγάλη ευκαιρία και για τον εαυτό μου βέβαια, αλλά και για τον τόπο, να αναπτύξουμε κάτι ιδιαίτερο που σίγουρα έχει μεγάλη προοπτική. Και σαν πολιτής βέβαια από την άλλη ιδιότητά μου που θα μιλήσω τώρα, για να μπορούν να πουληθούν αρκετά υδροπλάνα πρέπει να είναι οι υποδομές έτοιμες και τα υδατοδρόμια είναι το βασικό θέμα που πρέπει να έρθει σε πρώτη θέση. Βέβαια, μόνο τα υδατοδρόμια δεν θα μας στάσουν. Για να γίνει σωστά η δουλειά θα χρειαστούμε αργότερα υδροπλάνα και ένα ιδανικό υδροπλάνο θα είναι το Seastar,
χωρίς να υποτιμήσω βέβαια και τους ανταγωνιστές μας, το Twin Otter που εδώ και δεκαετίες πετάει και είναι σίγουρα ένα σύγχρονο και ενδιαφέρον προϊόν. Σας έχω ετοιμάσει μια... Even remote island resorts. Its ease of operation in all its elements is just one of its unique features. The meticulous design of the cabin's cross-section provides plenty of head, elbow, and leg room, as well as an unobstructed ground view for passengers through spacious windows. SeaStar is a sturdy machine, built to meet the highest reliability standards. It represents a sound profit basis for the commercial operator. The aircraft is powered by two Pratt & Whitney PT6 turboprop engines, selected for their outstanding safety record, trouble-free maintenance, plus Pratt's worldwide product support network. As a versatile utility workhorse, SeaStar can accomplish a wide variety of missions, including servicing oil platforms, providing medical evacuation in a flying ambulance, and performing search and rescue missions. Its sponsons provide an excellent docking and working platform on water. SeaStar. Δεν μας ενημερώσατε ότι θα κάνατε. Είναι, ο λόγος δίνεται για τοποθέτηση. Εντάξει. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι και να κλείσετε την. Όχι, βασικά θα είχα την presentation ακόμα να σας πω λίγες πληροφορίες, αλλά ας το κάνουμε αλλιώς. Μόλις τελειώσει η μερίδα και έχει κανένας ερωτήσεις, να με ρωτήσει προσωπικά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ πολύ τον Δήμαρχο Κερκίδας, κύριε Κωνσταντίνο Νικολούζο. Καλημέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα να ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά η κατάσταση δεν είναι τόσο... Το ανέφερα, κύριε Δήμαρχε, στην αρχή της ημερίδας. Με δεκάδες κατολιστήσεις κλπ. Να χαιρετήσω και εγώ με τη σειρά μου αυτή την ημερίδα. Νομίζω ότι ανοίγει μια καινούρια σελίδα για την Κέρκυρα και τα Ιόνια και όλα τα νησιά στην Ελλάδα. Έχω την αίσθηση ότι τα υδροπλάνα θα έπρεπε να τα είχαμε υιοθετήσει σαν βασικό μέσο πολλές δεκαετίες πριν. Είναι χώρες που η εσωτερική τους επικοινωνία βασίζεται ακριβώς στην χρήση των υδροπλάνων. Και είναι κρίμα που και οι προηγούμενες προσπάθειες δεν καρποφόρησαν, γιατί ήμασταν απροετοίμαστοι ή ξέρω εγώ για ποιους λόγους. Δεν υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο ή ξέρω εγώ για ποιους. Εσείς ξέρετε καλύτερα. Εμείς χαιρετίζουμε αυτή την εξέλιξη, θα έλεγα, η οποία νομίζω ότι ιδιαίτερα για τα Ιόνια νησιά θα παίξει ένα καθοριστικό ρόλο, ώστε να αποκτήσουμε επιτέλους με κάποιο τρόπο μια εσωτερική επικοινωνία στην περιφέρειά μας. Γιατί είναι τραγικό από το ένα σημείο της περιφέρειας της Ζάκυνθο για να έρθει κανείς στην Κέρκυρα να θέλει μια μέρα δρόμο και πολλή ταλαιπωρία και πολλή κούραση. Επομένως θεωρώ ότι η εξέλιξη αυτή θα συμβάλλει και στην, όχι απλά στη συνοχή, αλλά και στην δημιουργία μιας κοινής ζωής και οικονομικής και πολιτιστικής, και βασικά θα λύσει ένα βασικό ζήτημα επικοινωνίας. Εγώ θέλω λοιπόν από την πλευρά μου, από πλευρά του Δήμου της Κέρκυρας, να χαιρετήσω αυτή την εξέλιξη και όσους, ιδιαίτερα τον πρόεδρο του Όλκε και τον κύριο Περιφερειάρχη, για την συμβολή τους σε αυτή την εξέλιξη, και φυσικά θα αγκαλιάσουμε την ιστορία αυτή με φροντίδα και αγάπη. Ευχαριστώ.
τον κύριο Ντούσικο Λάμπρο, επιστημονικό συνεργάτη του βουλευτή και έργο του ΣΥΡΙΖΑ, κύριο Στέφανο Σαμαρίλ, να λάβει το λόγο. Καλησπέρα και από εμάς. Ντούσικο Λάμπρο, ονομάζομαι. Δυστυχώς. Παρακαλώ, ναι, σωστά το είπατε. Καλησπέρα και από εμάς. Δυστυχώς ο βουλευτής δεν μπορούσε να βρίσκεται σήμερα. Εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες για την πρόσκληση. Θα πούμε όμως δύο πράγματα εκ μέρους του για να τοποθετηθούμε και εμείς σε τρία λεπτά για αυτά που συμβαίνουν. Η αίσθηση αυτή τη στιγμή και όπως διατυπώθηκε σε προηγούμενη συνάντηση προ δύο ημερών, ακόμα και με τους υπουργούς Δρίτσα Σταθάκη, για το ζήτημα των υδατοδρομίων, είναι απόλυτα θετική. Δεν υπάρχει ενδιασμός κανένας για να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια που πολύ σωστά και ο κύριος Δήμαρχος είπε ότι θα έπρεπε να έχει δρομολογηθεί εδώ και καιρό. Παρ' όλα αυτά όμως, η σημειακή επιχειρηματικότητα και η σημειακή επένδυση δεν μπορεί να είναι σημαντικότερη από την συνολική αναπτυξιακή προσέγγιση. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι αν θέλουμε να μιλήσουμε για υδατοδρόμια, θα πρέπει ουσιαστικά πρώτα να βάλουμε ένα μοντέλο διαχείρισης αυτού που ονομάζουμε ακτοπλοεία συγκοινωνία στα Ιόνια νησιά. Από αυτό θα εξαρτηθεί και ποιο είναι το μοντέλο που προκρίνεις για μια κοινωνική συμμετοχή, συνοχή μέσα στην περιφέρεια Ιόνιων νήσων και ποιους οικονομικούς στόχους. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να μιλάμε με αναπτυξιακούς όρους, για να πούμε ότι θα είναι αποδοτικά και είμαστε σίγουροι ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο και γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να ευοδοθούν αυτές οι προσπάθειες δίχως δίλημα, θα πρέπει πρώτα όμως να λύσουμε ένα πλέγμα τεραστίων προβλημάτων που τόσα χρόνια είχαν μείνει μετέωρα. Καταρχήν, το πρώτο είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε το Υπουργείο, παράδειγμα, Ναυτιλίας Μεταφορών, βοηθώντας αυτή την προσπάθεια που κάνουν τώρα η μεικτή εταιρεία Wolcap και τα ελληνικά υδατοδρόμια, να συνυπολογίσει τι θα γίνει με τα μεγάλα σοβαρά προβλήματα των ορφανών λιμένων στα Ιόνια νησιά. Πρέπει οπωσδήποτε να συνυπολογίσει τι θα γίνει με τους φορείς διαχείρισης που ακόμα δεν έχουν συσταθεί. Πρέπει να συνυπολογίσει δεύτερον τι θα γίνει με αυτό το οποίο ήδη έχει εξαγγείλει την προσπάθεια, δηλαδή των κρατικών μέσων μεταφοράς συγκοινωνίας στα Ιόνια νησιά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τρίτον, θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι, κατά τη γνώμη μας, πιο προσεκτική η νέα συγκυβέρνηση στο ζήτημα του μοντέλου της επιχειρηματικότητας που αναδεικνύεται. Ο Όλκε, παράδειγμα, εδώ είναι ένα υπόδειγμα, κατά τη γνώμη μας, και πάει καλά. Οι νόμοι όμως και το νομοθετικό πλαίσιο, η νομολογία που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία 5-6 χρόνια, πιθανότατα να θέλουν έναν σκεπτικισμό, διότι ίσως ενέχουν και κάποια παράθυρα ασυδοσίας από κάποιους επίδοξους που μπορεί να μην ελέγχονται από το κράτος καν. Άρα λοιπόν, επί της αρχής εμείς λέμε ναι σε σημειακή αυτή επένδυση. Με ποιο όμως σκεπτικό? Μπορεί να ήταν το υποδειγματικότερο σε όλη την Ελλάδα υδατοδρόμιο στην Κέρκυρα και πιθανότατα να γίνει και θα γίνει, είμαστε σίγουροι, και θα βοηθήσουν όλοι για να γίνει αυτό. Αλλά αν οποιοδήποτε βγει από εδώ και πέρα, θα έρθει αντιμέτωπος με χιλιάδες προβλήματα. Δεν θα μπορεί να πάει στην πόλη εύκολα, δεν θα έχει νερό να πιει και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε, με βάση την ομολογία την τελευταία που διαμορφώθηκε περί επιχειρηματικότητας και του τελευταίου κυρίως επενδυτικού, μία κατά μόνας, σημειακή μόνο προσέγγιση του ζητήματος. Κατά αυτή την έννοια λοιπόν, δεν θα δεχθούμε και το επιχείρημα, συμπαθάτε με κιόλας με όλο το θάρρος, της Πάπιας στη λίμνη του Κόμου. Και για έναν απλό λόγο, ξέρετε, εδώ πέρα μέσα συγκρούονται ιδεολογίες και πολιτικές, οι οποίες είναι απόλυτα θεμητές και σεβαστές, οι οποίες χτίστηκαν όμως και πριν 100 χρόνια. Τότε όμως δεν είχε συνυπολογίσει κανένας ότι το περιβαλλοντικό κόστος και η καταστροφή αυτή τη στιγμή του περιβάλλοντος θα είναι τόσο μεγάλη. Γι' αυτό λοιπόν, ειδικά με τους φορείς διαχείρισης Natura, έτσι ενδεικτικά αναφέρω, θα είναι λίγο πιο αυστηρά τα πράγματα όσον αφορά κάποιες προϋποθέσεις που θέτει ίσως λίγο απλόχερα ο επενδυτικός νόμος και ο οποίος πολύ σωστά αξιοποιείται κατά τη γνώμη μας. Ένα πέμπτο σημείο είναι η ανταποδοτικότητα στην τοπική οικονομία. Γιατί αναφέραμε παράδειγμα και το θέμα της Μαρίνας των Κουβιών. Συμφωνούμε και στο σχεδιασμό που γίνεται από το Υπουργείο Ναυτιλίας για το διαχωρισμό των χρήσεων των λιμένων, πιθανότατα να υπάρξει και πολύ μεγάλη διάθεση να δοθούν σε ιδιώτες, ειδικά κάποια τουριστικά, ίσως και κάποιες μαρίνες. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Αλλά εμείς υπολογίζουμε με πολύ πρόχειρα μαθηματικά ότι γύρω στο 8,7 του ΑΕΠ της Κέρκυρας χάνεται στη Μαρίνα Γουβιών, λόγω παρατυπιών, ίσως από ένα κάρο αυλομεσιτών ή διαδικασιών.
Σε αυτή λοιπόν την επιχειρηματικότητα εμείς δεν μπορούμε εύκολα να πούμε ναι. Δεν έχει σχέση βέβαια με αυτό που παρουσιάζουν σήμερα οι σύμβουλοι όλοι και το ΤΑΙΠΕΔ. Λοιπόν, ένα τελευταίο είναι και η σχέση με τους ΟΤΑ, η οποία είναι καθοριστική για την ανάπτυξη της Κέρκυρας και της περιφέρειας Ιωνίσων. Θέλω να καταλήξω λοιπόν στο εξής. Ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να γίνεται μια πολύ καλή, σωστή χρήση και εμείς θα την ενισχύσουμε ανενδίαστα, όπως είπα. Παρ' όλα αυτά όμως το πλαίσιο το οποίο δίνει αυτή τη δυνατότητα ίσως θα θέλει λίγο να ξανακοσκινιστεί για πολλούς λόγους που αφορούν την κοινωνική συνοχή, το όφελος των ανθρώπων και όχι απλά της οικονομίας. Επομένως για το ζήτημα, ας λέγαμε, του Όλκε θα εξετάζαμε κάποια ακόμα ζητήματα για το ότι η ελλείψη υποστήριξης από τις δομές των Υπουργείων τόσα χρόνια αναγκάζεται να, ας το πούμε, να διαμορφώνει ένα καθεστώς υπέρ, ας το πούμε, εξουσιών, το οποίο είναι απόλυτα θεμητό και εμείς θα το ενισχύσουμε. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μπορεί να φορτώνουμε στον Όλκε ατασταλίες Υπουργείων τόσα χρόνια που δεν είχαν φροντίσει τα αυτονόητα για τα Ιόνια νησιά και να καλείται το Όλκε τώρα να λύσει προβλήματα του κράτους 30 χρόνια. Αυτά είναι απαράδεκτα. Κατά αυτή την έννοια λοιπόν εμείς όσον αφορά το ζήτημα των υδροπλάνων και των υδατοδρομίων, με τη μοναδική παρένθεση ότι θα είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο ζήτημα των υδάτινων πεδίων που έτσι καλώς αυτόν τον νόμο δύσκολα μπορούν να φιλοξενούν συγκοινωνίες τακτικές. Παρ' όλα αυτά και μέχρι να λήξει και το θέμα του ΤΑΙΠΕΔ το οποίο θα μας απασχολήσει πάρα πολύ μέχρι τον Ιούνιο, η βούληση όλων είναι απόλυτα θετική με στόχο τον άνθρωπο, το περιβάλλον πάνω απ' όλα. Και γι' αυτό θα βοηθήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο να διελευκαθούν και σημεία στο μονοπαρασκευαστικό έργο και στις τροπολογίες. Παράδειγμα, στον 41-46 που αναφέρατε, φυσικά και είμαστε σύμφωνοι με αυτό που λέτε με το άρθρο 39, όπως και με το άρθρο 46, παράγραφος 1. Θα είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί όμως με το άρθρο 41. Όπως και να έχει, είναι σε μια θετική διαβούλευση, υπάρχει συνεννόηση, υπάρχει συνεργασία, είναι σε καλό δρόμο. Μπορεί να υπάρχει ένα σκεπτικισμό για του λόγου του αναπτυξιακού και πολιτικού που προανέφερα. Νομίζω όμω όλα θα έχουν μια πολύ καλή και προωθητική κατάληξη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ πολύ τον πρώην αντιπεριφερειάρχη Κέρκυρα και εκπρόσωπο τη παράταξη Ιωνίων Πολιτεία κ. Χρήστο Κούρτη να λάβει το λόγο. Καλησπέρα σα και από μένα. Τώρα με μπέρδεψε η τελευταία τοποθέτηση, διότι γύρισε λίγο πιο πολύ το θέμα σε ιδεολογίες και πολιτικές. Διότι μέχρι τώρα αισθανόμουν ότι όλοι ήμασταν υπέρ της άμεσης συνέχισης και άμεσης εξέλιξης των υδατοδρομίων στην Ιόνιο περιφέρεια. Ξεκινώντας λοιπόν θέλω να συγχαρώ και τον κύριο Περιφερειάρχη αλλά και τον πρόεδρο του οργανισμού Λιμένα για τη σημερινή τους εκδήλωση και τη σημερινή ημερίδα που συνεχίζει, θα έλεγα, μια προσπάθεια η οποία είχε γίνει εδώ, γίνεται συνεχώς εδώ και πολλά χρόνια και από την προηγούμενη περιφέρεια και από την προηγούμενη νομαρχία και από μέναν ειδικά και τις δύο θητείες μου και σαν αντινομάρχη και σαν αντιπεριφερειάρχη. Τότε οι μεγάλες προσπάθειες συνόδευαν ως εξής. Είχαμε εδώ τα αεροπλάνα. Το 2004 με το 2009 τα είχαμε το αεροπλάνο. Και νομίζω ότι ο απόϊχος ή τέλος πάντων το θυμικό μας, η θύμησή μας από εκείνη την περίοδο είναι θετική για την πολύ μεγάλη πλειοψηφία του λαού στα Ιόνια νησιά. Εγώ ήμουνα συχνός επιβάτης των υδροπλάνων. Έχω πάει και στην Πάτρα και στα Γιάννα και στην Ιθάκη και στην Κεφαλονιά με τα υδροπλάνα. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα ασφαλέστερα μέσα. Μάλιστα, θα σας πω και μια μικρή και έτσι λίγο ενδιαφέρουσα ιστορία. Ήμουνα μέσα σε μια πτήση ενός υδροπλάνου από Παξούς για Κέρκυρα, που ενώ έχουμε φτάσει, πετάγαμε στα 100 μέτρα, είχαμε φτάσει περίπου, ξέρω, έχουμε φύγει κανένα μισό χιλιόμετρο, άνοιξε η πόρτα του υδροπλάνου. Ακούμε ένα γκάπ, ανοίγει η πόρτα, ήταν ο οποίος ανοιχτή η πόρτα, λέμε στον πιλότο η πόρτα. Το είδα, λέει, γυρίζει ο πιλότος, ότι όχι, ξαναπροσγειωνόμαστε, ξανακλείνει την πόρτα και φύγαμε. Άνοιξε από ένα ατύχημα από έναν επιβάτη. Φτάσαμε σε δικαστήρια δηλαδή μετά αυτή η ιστορία και λήφθη πλέον πρόνοια να μην ανοίγει τόσο εύκολα η πόρτα όσο άνοιγε πιο εύκολα. Αυτά ήταν αεροπλάνα τα οποία ήταν φτιαγμένα στον Καναδά και εκεί οι επιβάτες παρακολουθούν τις εντολές και είναι πιο ήπιοι. Εδώ ο δικός μας ο επιβάτης μάλλον ήθελε να παίξουμε ένα χερούλι και άνοιξε η πόρτα. Αυτό όμως θέλω να δείξω την ασφάλεια του υδροπλάνου και την οποία επιμένω.
Κάναμε λοιπόν μέχρι το 2013 τεράστιες προσπάθειες, οι οποίες ήταν καταρχήν στο να διαμορφωθεί ένα νομικό πλαίσιο, να βρεθεί ένας νόμος. Γιατί μέχρι το 2013, γιατί φύγαν τα αεροπλάνα τα προηγούμενα? Διότι υπήρχε ένα ασταθές νομικό περιβάλλον. Ένα ασταθές περιβάλλον στο οποίο ο καθένας δεν ήξερε πώς θα επιζήσει την επόμενη μέρα. Ο επιχειρηματίας δηλαδή δεν μπορούσε να επιζήσει. Φανταστείτε ότι ακόμα εξακολουθούν και είναι η υπαξή περιοχή Natura, και άρα εκ των ουκάνευ απαγορευόταν έτσι κι αλλιώς να προσταλασσωθεί το υδροπλάνο εκεί. Όταν λοιπόν αρχίσαν οι καταγγελίες και οι μηνύσεις για τον επιχειρηματία, δεν άντεχε ο επιχειρηματίας. Σηκώθηκε κάποια στιγμή και έφυγε. Αυτό λοιπόν το οποίο εμένα μου μένει από τη σημερινή ημερίδα και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, με μπέρδεψε λίγο η τοποθέτηση του τελευταίου ομιλητή, είναι ότι ο κύριος Περιφερειάρχης και ο κύριος Δήμαρχος, σαν συνεχιστές αυτή τη προσπάθεια, και βεβαίως ο οργανισμός Λιμένα, διότι και ο οργανισμός Λιμένα, όταν εμείς σχεδιάζαμε το πού θα πάνε τα υδροπλάνα, ήταν δικιά μας πρόταση ότι αυτά τα υδροπλάνα πρέπει να πάνε σε οργανισμούς Λιμένα. Δεν μπορεί να είναι αδέσποτα σε ένα υδάτινο πεδίο το οποίο να πάει όπου να είναι. Πρέπει να υπάρχει ένας φορέας ο οποίος να έχει ένα institution του Βουνευρώ, έτσι και της μόδας, που να έχει μία σχέση με το δημόσιο. Θέλει να είναι ο Δήμος, θέλει να ήταν η περιφέρεια, θέλει να είναι τα δημοτικά ταμεία, τα λιμενικά ταμεία. Πάντως κάποιος έτσι δεν μπορεί να είναι αδέσποτα μόνο ένας ιδιώτης. Ίσως αυτό και να μπορεί να γίνει. Βεβαίως με την τελευταία τοποθέτηση αισθάνομαι ότι θα είναι πολύ δύσκολο. Τα υπόλοιπα θέματα που ξεκίνησε ο κύριος Περιφερειάρχης στην αρχική τοποθέτησή του, που πρέπει να συζητηθούν, ας πούμε, οι προδιαγραφές λειτουργίας, όπως είπε, οι αντιρρήσεις, οι οποίες μπορεί να υπάρχουν από μερικούς, τα προβλήματα του περιβάλλοντος, νομίζω ότι αυτά έχουν συζητηθεί. Τα έχουμε επιλύσει, ή τέλος πάντων οι περισσότεροι από εμάς τα έχουν αποδεχτεί. Πιθανότατα να υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι αυτά δεν είναι σωστά. Δηλαδή και η Περιφερειάρχα κάποια ώρα, από όπου και να πάρει την άδεια, όποιος φορέας και να πάρει την άδεια, θα περάσει η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Εάν υπάρχει ιδεολογική τοποθέτηση ότι κατά της ιδιωτικής αυτής επένδυσης ή της ημι-ιδιωτικής αυτής επένδυσης, φαντάζομαι ότι θα είναι δύσκολο να περάσει ή να μην περάσει. Εάν υπάρχει κάποιος σύλλογος, υπήρχαν τέτοια περιστατικά. Έτσι, υπήρχε σύλλογος συγκεκριμένης περιοχής, ο οποίος το πρόβλημα που είχε ήταν ο ήχος. Θεωρούσε ότι ο σύλλογος, ο ξεροαιστικός σύλλογος περιοχής, να φύγουν τα υδροπλάνα από εδώ, διότι κάνουν φασαρία. Με αυτή τη λογική να φύγουν από εδώ, να φύγουν παραπέρα, να φύγουν παρακάτω, πουθενά δεν βρίσκεις μέρος να μπουν και τα υδροπλάνα. Όπως και ο Δήμαρχος αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα με τα σκουπίδια. Πάτα κάπου, αλλά κανένας δεν θέλει. Όλοι λένε πάτα αλλού, αλλά κανένας δεν λέει πού. Στο διάστημα. Ναι. Στο διάστημα είναι γι' αυτό μια καλή κουβέντα. Γι' αυτό λοιπόν, όσοι είμαστε εμείς εδώ, δεν άκουσα ακόμα καμία αντίρρηση, μπορεί και να ακούσουμε αργότερα, θεωρούμε ότι τα υδροπλάνα πολύ σωστά πήραν την άδεια στον οργανισμό Λιμένος. Και γι' αυτό αξίζουν και τα συγχαρητήρια και στο νυν Διοικητικό Συμβούλιο και τον νυν Πρόεδρο και στους προηγούμενους Προέδρους, οι οποίοι κάνανε και αυτή την προσπάθειά τους. Τώρα, η σημασία τους για τα αεροπλάνα, η προσφορά τους δηλαδή και στον τουρισμό και στην οικονομία κλπ. Υπόθηκε. Εγώ θα ήθελα να πω ότι για την Κέρκυρά μας είναι ένα ακόμα μεγαλύτερο πλεονέκτημα. Διότι η περιφέρεια, η προηγούμενη περιφέρεια με την προηγούμενη διοίκησή της, με τον κύριο Σπύρου και με μένα σαν την περιφερειάρχη Κέρκυρας, αλλά και τώρα με τον κύριο Γαλιατσάτο και την κυρία Πάντη, ήμασταν σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο αφορούσε τη διασύνδεση των υδροπλάνων με τις 8 χώρες της Αδριατικής και Ιωνίου. Διότι γνωρίζετε ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή πλέον στρατηγική για μια μακροπεριφέρεια Αδριατικής Ιωνίου, η οποία αφορά 4 χώρες, οι οποίες έτσι κι αλλιώς είναι τώρα ευρωπαϊκές χώρες, Ιταλία, Ελλάδα, Κροατία, Σλοβενία, και 4 οι οποίες είναι υποσύνδεση. Μαυροβούνιο, Αλβανία, Σερβία και ποια άλλη, και Αλβανία. Λοιπόν, 8 χώρες λοιπόν είναι σε ένα πλαίσιο, σε ένα πρόγραμμα μακροπεριφέρειας ευρωπαϊκής στρατηγικής, το οποίο έχει τεθεί ως ένας από τους κύριους πυλώνες τους, η διασύνδεση της περιοχής. Connecting the region. Υπάρχει δηλαδή πλέον ένα περιβάλλον το οποίο μπορεί να φέρει τα αεροπλάνα όχι μόνο εντός Ελλάδος, όπως συγχωρείται επί του παρόντος ο κύριος Γκόβας και ο οργανισμός Λιμένος, αλλά και να τα συνδέσουμε και με ολόκληρη την Αδριατική. Γι' αυτό είναι το πλεονέκτημα του οργανισμού Λιμένος. Διότι όντας τα αεροπλάνα στο συγκεκριμένο σημείο, όπως έχει δείξει ο χάρτης, αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να περάσουν και από Τελωνείο πιθανότατα και από έλεγχο διαβατηρίων. Γιατί αν έρθει κάποιος, ας πούμε, από την Αλβανία, προφανώς θα περάσει από έλεγχο διαβατηρίο. Εάν το κάνει το δημοτικό ταμείο, ας πούμε, Λευκάδας, κύριε Πρόεδρε, και είναι κάπου εκτός ζώνης, ας πούμε, ελέγχου, θα είναι λίγο πιο δύσκολο η πτήση εξωτερικού. Άρα αυτό δίνει ένα πλεονέκτημα και στην Κέρκυρα,
στο λιμάνι, ας πούμε, της Κέρκυρας, ότι αυτοί για να πάνε πλέον στην Λευκάδα θα πρέπει να έρθουν πρώτα στην Κέρκυρα, να περάσουν Τελωνία, ας πούμε, δέσουμε και διαβατήρια, και μετά θέλουν να πάρουν μια άλλη πτήση υδροπλάνου, να πάνε στη Λευκάδα, στην Κεφαλονιά ή στην Ιθάκη ή όπου θέλουν. Προφανώς τέτοια υποδομή δεν μπορεί να έχει η λίμνη των Ιωαννίνων. Δεν μπορεί δηλαδή να φτιάξουν το Τελωνίο και πώς το λένε, περνάνε οι ξένοι από στη λίμνη. Ενώ εδώ το έχουμε μια χαρά. Άρα λοιπόν ένα τεράστιο πλεονέκτημα για την περιοχή μας. Και θεωρώ, κύριε Περιφερειάρχα, και με την πρώτη σας τοποθέτηση, ότι θα πρέπει να το στηρίξετε, το στηρίζετε ήδη, αλλά θα πρέπει να τα βοηθήσετε όλους τους φορείς, όπως τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, να προχωρήσουν τάχιστα πλέον τις αδειοδοτήσεις τους. Διότι χωρίς αδειοδοτήσεις αντιλαμβάνεστε ότι είναι, δεν πρόκειται να έρθει κανένας επενδυτής στην Κέρκυρα, στο αεροπλάνο. Δεν πρόκειται να έρθει. Αν δηλαδή να πει στον κύριο Γκόβα τώρα θα ανοίξουμε μόνο ένα αεροδρόμιο στην Κέρκυρα, το οποίο θα κάνει το αεροπλάνο σου, θα κάνει δύο βόλτες πάνω και θα σηκώνεται να φεύγει, δεν πρόκειται. Δεν είναι επιχειρησιακά, δεν βγαίνει. Οικονομικά δηλαδή δεν βγαίνει. Άρα λοιπόν πρέπει ταχύτατα να ανοίξουν τα υδατοδρόμια στα Ιόνια, με μεγάλη χαρά να ανοίξουν στα Ιωάννινα ή στην Πάτρα, που τότε θα είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει έτσι μεγάλη δυνατότητα και οικονομικής ανάπτυξης για την εταιρεία, αλλά και μεγάλης εξυπηρέτησης του πληθυσμού των Ιωνίων νήσων. Δεν θέλω να σας πω πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, αλλά και για την ημερίδα την οποία διοργανώσατε. Και εμείς ευχαριστώ πολύ. Είναι εδώ ο κύριος Κοστούρος. Όχι. Ο κύριος Κοστούρος Πύρος είναι αερολιμενικός στο αεροδρόμιο Κερκύρας και έχει καταθέσει μια έντυπη ερώτηση απευθυνόμενο στον κύριο Σκορδελή. Έχει ληφθεί μέρημνα για την πιθανότητα ρήπανση στη θάλασσα κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού με καύσιμο. Το φαινόμενο δεν είναι σπάνιο από την εμπειρία μου. Κύριε Σκορδελή, να απαντήσετε. Νομίζω ότι στο σχέδιο διαχείρισης που θα υλοποιηθεί θα πρέπει να προβλέπεται η διαδικασία επακριβώς και να τη δείτε επακριβώς. Όλη η μέρημνα πρέπει να λαμβάνεται ώστε να αποφεύγονται θέματα και περιστατικά ρήπανσης, άρα να γίνεται με τον τρόπο όπως πρέπει, όπως προβλέπεται στο σχέδιο. Μια συμπληρωματική απάντηση. Αυτό ήδη προβλέπεται στο εγχειρίδιο κατάσταση εκτελεστικών, το οποίο έχει υποβληθεί και έχει εγκριθεί και αποτελεί προϋπόθεση για να βγει η άδεια. Και παράλληλα προβλέπεται στο σχέδιο αντιμετώπισης ρήπανσης από το σχέδιο του λιμένα Κερκίδας. Είναι διπλό, ναι. Προσθέθηκε, έγινε τοποποίηση και προσθέθηκε και η χρήση του αεροπλάνου. Ήταν ένα από τα ζητήματα που αντιμετωπίσαμε. Υπάρχει κάποια κυρία, κάποιος κύριος, ο οποίος θέλει να τοποθετηθεί. Ουδής, από τα διαπόντια. Κανείς. Όχι, εσείς. Πείτε την ιδιότητά σας. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Ανδρέας Γουλής, είμαι αντιδήμαρχος, νέος αντιδήμαρχος Ερίκουσας. Να τονίσω τη σημασία της επικοινωνίας με την Κέρκυρα για τα διαπόντια, αλλά και τη δυνατότητα να σπάσει από μόνος που έχουν σήμερα τα διαπόντια νησιά. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ τα διαπόντια νησιά να συνδεθούν και με την Ιταλία, λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος των Ιταλών. Επίσης, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ο χρόνος Κέρκυρα Ερίκουσα που είδα περίπου 20 λεπτά, όταν η σημερινή κατάσταση είναι Κέρκυρα Ερίκουσα 2,5 ώρες. Τέλος, θέλω να κάνω και 2-3 ερωτήσεις. Καταρχήν, αν έχουν βγει κάποια συμπεράσματα ως προς την προηγούμενη αποτυχία των υδροπλάνων και αν έχει γίνει κάποια οικονομοτεχνική μελέτη ως προς τον αριθμό και το βέλτιστο μέγεθος των υδροπλάνων, ώστε αυτά να καταστούν ιδιώσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Γκόβα, θέλετε να απαντήσετε. Όπως σωστά είπατε, η διάρκεια της πτήσης είναι για ερήκους 13 λεπτά. Είναι λιγότερο από αυτό που είπατε. Είναι, θεωρώ, πολύ, πολύ εύκολη και άμεση μετακίνηση. Τα υδροπλάνα, εφόσον αδειοδοτηθούν οι υδατοδρόμια στην Ερίκουσα, στους Οθονούς, στο Μαθράκι, είναι πολύ σημαντική, επαναλαμβάνω, η πρωτοβουλία που πήρε ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας, γιατί θα είναι ιδιοκτήτης αυτών των υδατοδρομίων. Οι άδειες δηλαδή θα βγουν στο όνομα του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, γιατί στη δικαιοδοσία του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας ανήκουν τα λιμάνια των διαπόντων νησιών.
Άρα λοιπόν, μετά τους παξούς που όπως είπε ο κύριος Ανδριώτης μέσα στον Μάρτιο ή Απρίλιο θα έχει ολοκληρωθεί η αδειοδότηση του υδατοδρομίου των παξών, θα ακολουθήσουν τα υδατοδρόμια στα νησιά, στα διαπόντια νησιά, ώστε με τη δημιουργία αυτού του δικτύου να η εταιρεία, τουλάχιστον η εταιρεία αεροπορική που είναι συνέτερος σε εμάς, η K2 Smart Jets, να ξεκινήσει το πρόγραμμα πτήσεών της από Κέρκυρα στα νησιά αυτά. Όσον αφορά το θέμα του... Με επαναλαμβάνετε λίγο τη δεύτερη ερώτηση σας. Το θέμα της διαχείρισης ναι. Είναι 19 θέσεις. Ναι. Θα υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Φαντάζομαι ότι είναι πολύ μικρό. Ναι, αλλά των πραγμάτων αυτή είναι η δυνατότητα. Δηλαδή τα υδροπλάνα είναι 19 επιβατικών θέσεων, τα συγκεκριμένα υδροδείγματα. Ουσιαστικά θα μπορεί αυτό που είπε ο κ. Ανδριώτης να είναι οι πτήσεις διαδοχικές. Σωστό. Ήδη, ας πούμε, στην περίοδο που σας είπαμε πριν, το 2004-2008, οι πτήσεις από Κέρκυρα στους Παξούς καθημερινά ήταν 7, 8, 10 τον αριθμό. Που σημαίνει ότι 10 πτήσεις επί 20, επί 19, επί 20, μετακινήθηκαν όσοι ήταν αναγκαίο να μετακινηθούν. Άρα σε αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν υπάρχει ζήτηση και είναι εδώ τα αεροπλάνα, οι πτήσεις θα γίνονται. Να πω ένα στοιχείο, γιατί υπόθηκε πριν από τον ομιλητή για το θέμα των ορών κοινής ησυχίας, για το αν τα αεροπλάνα δημιουργούν πρόβλημα ή όχι. Να σας τονίσω, να σας ενημερώσω μάλλον ότι τα αεροπλάνα πετούν από Ανατολή μέχρι Δύση Ηλίου. Οι πτήσεις είναι σε αυτό το διάστημα. Δεν έχει πτήσεις υδροπλάνων τη νύχτα. Άρα λοιπόν αυτή είναι η περίοδος μέσα στη μέρα που μπορούν να λειτουργήσουν τα αεροπλάνα και σε αυτό το διάστημα μπορούν να γίνουν όσοι πτήσεις χρειάζονται. Τώρα, όσον αφορά τη σύνδεση με την Ιταλία, θα μπορούσε να γίνει το υδατοδρόμιο της Κέρκυρας, όντας κεντρικό υδατοδρόμιο και καθορισμένο σαν σημείο εισόδου-εξόδου, μπορεί να δεχτεί πτήσεις και εκτός χώρας Σέγγεν. Η Ιταλία όμως επειδή είναι χώρα Σέγγεν δεν υπάρχει απέτηση και υποχρέωση να περνάει πτήση από το Πρίντες για παράδειγμα μέσω Κέρκυρα στην Ερίκουσα, θα μπορεί να γίνεται πτήση κατευθείαν από Πρίντες στην Ερίκουσα. Άρα λοιπόν λέει ο νόμος Σέγγεν. Ναι, σωστό. Ο νόμος λοιπόν είναι πάρα πολύ απλός. Οποιαδήποτε πτήση γίνεται εντός χώρας Σέγγεν μπορεί να συνδέει το ένα σημείο με το άλλο χωρίς ενδιάμεση στάση. Ευχαριστούμε. Έτερος. Θέλω και εγώ να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είμαι ο Λουκανάρης ο Θόδωρος, ο Αντιδήμαρχος των Οθωνών. Θα συμφωνήσω με όσα είπε ο συνάδελφος όσον αφορά τα συγκοινωνία, την άμεση μεταφορά κτλ. Αλλά θέλω να τονίσω και κάτι άλλο. Θα δώσει μία τόνωση στην ψυχολογία των ανθρώπων το υδατοδρόμιο και το υδροπλάνο. Θα τους διώξει την ανασφάλεια που έχουν πάνω τους αυτοί οι άνθρωποι για το πόσο σύντομα θα μεταφερθούμε στην Κέρκυρα αν ομιγέννητο συμβεί ένα έκτοτο περιστατικό. Και αυτό απασχολεί όχι μόνο τους μόνιμους κατοίκους, αλλά και όλους τους επισκέπτες του νησιού. Άρα πιστεύω ότι θα λειτουργήσει και σαν ψυχοφάρμακο το υδατοδρόμιο και το αεροδρόμιο και το υδροπλάνο στο Θανούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Έτερος ομιλητής. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Περιφερειάρχη για να κάνει τη σύνοψη και τα συμπεράσματα, θα μου επιτρέψετε. Ναι. Και εγώ μετά το κάνατε. Θα τελειώσουμε σε 10 λεπτά. Θα τελειώσουμε. Όπως είπα και στην ομιλία μου, ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετώπισα κατά το πεντάμινο Αυγούστου-Δεκεμβρίου ώστε και λάβουμε την άδεια λειτουργίας ήταν αυτό που πολύ σωστά ανέφερε ο κ. Φακιανάκης στην ομιλία του, η απίθμενη γραφειοκρατία, την οποία παρότι διανύω το 20ο έτος της δικηγορίας και ένας δικηγόρος που ξέρετε έρχεται σε επαφή με το δημόσιο τομέα, δεν φανταζόμουν ότι υπάρχει σε αυτό το επίπεδο, σε αυτά τα μεγέθη. Συνεπώς, προνοώ ότι η μοναδική λύση για να επιταχυνθεί η όλη διαδικασία είναι η μελετημένη τροποποίηση, η βαρηματική τροποποίηση στις διατάξεις του νόμου που διαπιστώσαμε όπου χωλαίνει. Και επίσης το κόψιμο, όπως προσωπικά φαινόταν και σε άλλα πράγματα, της δυνατότητας του υπαλλήλου γενικά να έχει διακριτική ευχέρεια.
για το άνθρωπο που κάνει κάτι σε μία μέρα, σε δύο ή σε 102 ποτέ. Ή για το αν θα εγκρίνει ή αν θα επιβάλλει φόρο 100.000 ευρώ ή 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό εννοώ διακριτική ευκαιρία. Δηλαδή θα πρέπει να είναι σαφείς οι νόμοι να κόβουν τη διακριτική ευκαιρία του υπαλλήλου. Συνεπώς, φρενώ. Ελπίζουμε, κύριε Δημαρχέ, ελπίζουμε. Συνεπώς, φρενώ ότι η παρέμβαση στον νόμο είναι αναγκαία προκειμένου πραγματικά να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα και να έχουμε την δυνατότητα να πούμε ότι μπορούν να διατηρηθούν γρήγορα οι υδατοδρόμοι. Διότι, ξέρετε, ο οργανισμός λιμένος διαθέτει 8 υπαλλήλους. Και παρόλα αυτά, κατάφερε να ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα. Φανταστείτε ένα λιμενικό ταμείο το οποίο διαθέτει έναν υπάλληλο. Κανένα. Έναν υπάλληλο. Ή φανταστείτε το δήμαρχο Ψαρών ή Γάβδου με επίσης ένα υπάλληλο που θα θέλει να πάρει άδεια. Δεν θα πάρει ποτέ. Ποτέ. Δεν θα καταφέρει ποτέ. Να διευκρινίσουμε επίσης ότι χάρη ένα στηρισμό, βεβαίως ο κ. Φαγκενάκης ανέφερε ότι υπήρχε ένα αεροδρόμιο στο Πάλιρο και στα Βουδιά, έτσι, δεν, αυτά έχουν λήξει προπολού, προφανώς, ναι. Τώρα, όσον αφορά τον εργασμό, εγώ προσωπικά και ο εργασμός, όπως ανέφερα, από την πρώτη στιγμή πιστέψαμε σε αυτή την προσπάθεια, γι' αυτό και την τρέξαμε με τόσο με τέτοιο τρόπο και θεωρώ ότι για τα Ιόνια νησιά, ιδιαίτερα, που δεν βρισκόμαστε στα Ιόνια και την Περιφερειάρχα, είναι η μοναδική, η ύπαρξη υδροπλάνων είναι η μοναδική ρεαλιστική περίπτωση επικοινωνίας μεταξύ των κατοίκων των Ιόνιων νησιών. Άλλος ρεαλιστικός τρόπος επικοινωνίας, κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει. Ούτε με συμβατή αεροπορία, μπορεί να συμβεί αυτό, διότι δεν συμφέρει, ούτε βεβαίως με αυτοπλοεία που θέλει από την Κέρκυρα για να πάει στη Σάκηθο μια μισή μέρα. Συνεπώς, η ύπαρξη υδροπλάνων για τα Ιόνια είναι κεφαλαιόδης για την ανάπτυξή τους και για την περαιτέρω καλή πορεία και την τουριστική αλλά και την μεταφορά των επιβατών, των ασθενών στην πολιτιστική ανταλλαγή. Επίσης, τουριστικά, ξέρετε, έχει μεγάλη σημασία να υπάρχουν μέσα μεταφοράς πολύπλευρα, διότι εάν υπάρχει η δυνατότητα σε ένα τουρίστα ο οποίος θα πάει στο Άμστερνταμ σε ένα τουριστικό γραφείο και θα πει ότι εγώ θέλω να πάω στη Γάβδο. Το τουριστικό γραφείο αυτό λοιπόν θα του δώσει ένα εισιτήριο όταν υπάρχουν υδατοδρόμια που θα λέει Άμστερνταμ Γάβδος. Θα το στέλνει λοιπόν από το Άμστερνταμ στο Ελευθέρω Βενιζέλιο, από εκεί θα το στέλνει στο Ηράκλειο Κρήτης ή απευθεία στο Ηράκλειο και από εκεί με τον ίδιο κωδικό εισιτηρίου θα πηγαίνει με το εδώ πέρα στη Γάβδο ή στα Ψαρά ή θα παίρνει το εισιτήριο Ρώμη Παξούς ή Ρώμη Ερίκουσα απευθείας. Αυτό για την τουριστική ανάπτυξη είναι πολύ σημαντικό. Διότι είναι άλλο πράγμα να πηγαίνει ο τουρίστας σε μία στάση τουριστική, παρά να του λέει ο τουριστικός του πάθος, ξέρεις, θα πας στην Ελλάδα, μετά θα πάρεις ένα κάτι που λέγεται χτέλ, το οποίο δεν ξέρω να σου πω τα δρομολόγια πώς ακριβώς είναι. Ξέρετε. Γιατί αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα. Είναι πολύ σημαντικό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό που αναφέραν οι αντιδήμαρχοι των διαποντίων νήσων, ότι πραγματικά μου το είπαν και οι ίδιοι, μου το είπε και ο Δήμαρχος Παξών, ότι για την ψυχολογία των Ελλήνων ακριτών, όπου στην Ελλάδα και στα Ιόνια και αλλού, το να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα μέσο μεταφοράς, το οποίο στην ανάγκη τους θα πετάξει εκεί γρήγορα. Θα κλείσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Εμείς όλοι οι φορείς, οι οποίοι έχουμε ένα ενδιαφέρον για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, για την οποία είμαστε σήμερα εδώ. Το πρώτο σημείο είναι ότι επιβεβαιώνεται η σημασία της ύπαρξης ικανού δικτύου υδατοδρομίων στο Ιόνιο, την Αδριατική και τη Δυτική Ελλάδα για την άρση της απομόνωσης λόγω νησιωτικότητας, για την συνοχή της περιφέρειας Ιωνίων και για την οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Το δεύτερο, προκύπτει εξαιρετικά ήπιας μορφής περιβαλλοντικό αποτύπωμα τόσο στην εγκατάσταση όσο και στη λειτουργία των υδροπλάνων. Νομίζω ότι αυτό είναι το συμπέρασμα από όσα είδαμε και από όσα ακούσαμε από ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά την όλη διαδικασία. Και δεν προκύπτει και κάτι διαφορετικό μέχρι τώρα. Τρίτον, απαιτείται τροποποίηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου ώστε να αξιοποιηθεί θετικά η εμπειρία της Κέρκυρας και του Ιωνίου.
Αυτή η τροποποίηση θα κινηθεί, αυτό που εμείς θα προτείνουμε, θα κινηθεί σύμφωνα και με τις τοποθετήσεις του κυρίου Αδειώτη, όπως αναφέρονται στην εισήγησή του, όσο και με την τοποθέτηση του κυρίου Ντούσικου για μια άλλη πλευρά αυτής της διαδικασίας, αλλά και άλλων ομιλητών, όπως έχουν καταγραφεί και αφορούν αυτό το σημείο του νομικού πλαισίου. Στόχος είναι να είμαστε αποτελεσματικοί ιδιαίτερα, να είμαστε γρήγοροι στις διαδικασίες, πάντα με σεβασμό των συμφερόντων του πολίτη και της περιοχής μας. Τέταρτο συμπέρασμα. Εδραιώνεται η πεποίθηση ότι οι άδειες υδατοδρομείων πρέπει να λαμβάνονται και να ανήκουν σε δημόσιους φορείς. Πέμπτον. Εντάξει, θα λέμε δημόσιους φορείς. Προφανώς και εμείς συμπεριλαμβάνουμε και την περιφέρεια και το Δήμο και το Λιμενικό Ταμείο και ούτω καθεξής. Εννοείται ένας ευρύτερος δημόσιος τομέας. Ένα δημόσιο κοινωνικό έλεγχο. Χριστό. Αυτό έχει το νόημα. Πέμπτον. Ανακύπτει η ανάγκη. Δηλαδή, για να το πω αλλιώς, δεν θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο να γίνεται αγοραπολισία αδειών υδατοδρομείων. Παράδειγμα, λέω. Όπως σε άλλα επαγγελέματα ή σε άλλες καταστάσεις μεταξύ ιδιωτικών συμφερόντων ή άλλων. Θέλουμε οι άδειες να είναι στο δημόσιο και από εκεί μετά η χρήση τους είναι ένα άλλο ζήτημα και το πώς θα εξελίσσεται. Πέμπτο συμπέρασμα. Ανακύπτει η ανάγκη ανάληψης άμεσων πρωτοβουλειών στην κατεύθυνση της ενεργοποίησης, ενημέρωσης και υποβοήθησης των αρμόδιων φορέων της περιοχής με στόχο την όσο το δυνατόν συντομότερη αποκατάσταση του δικτύου των υδατοδρομείων. Νομίζω είναι φανερό από τη συζήτηση ότι υπάρχει αίτημα καταρχήν για βοήθεια. Είχαμε και μια πληροφορία ότι άλλη περιφέρεια, η περιφέρεια Αντίου Αιγαίου, έχει αναλάβει πρωτοβουλία και προωθεί μέσω προγραμματικών συμβάσεων με τα λιμενικά ταμεία ή με άλλους φορείς την αδειοδότηση των υδατοδρομείων με δική της ευθύνη και προφανώς με δικά της έξοδα. Την εμπειρία των συναδέλφων θα την πάρουμε και εμείς, γιατί πιθανόν να χρειαστεί ως περιφέρεια δηλαδή να βοηθήσουμε πιο ενεργά αυτή την προσπάθεια που χρειάζεται να γίνει στην δικιά μας περιφέρεια. Έκτο συμπέρασμα και τελευταίο, επιβάλλεται η αναζήτηση μιας ενδεχόμενης κρατικής δημόσιας ενίσχυσης των μεταφορών αυτών μέσω επιδότησης του εισιτηρίου ή, για να το πω και αλλιώς, ή και εφαρμογής της αρχής του μεταφορικού ισοδυνάμου. Κάποιος το υπενήχθη, το είπε, πάντα ισχύει. Απλώς να ξέρετε ότι μέχρι σήμερα το μεταφορικό ισοδύναμο δεν αποτελούσε εθνική πολιτική. Είναι ένα ζήτημα λοιπόν πώς αυτά θα συζητηθούν με την ηγεσία του Υπουργείου, με τη νέα κυβέρνηση και πώς θα πάρουν τον δρόμο ενδεχομένως της υλοποίησής τους. Αλλά έχει μια αξία να δούμε ειδικά στο πρώτο στάδιο παρουσίας αυτού του δικτύου μεταφορών στην περιοχή μας ότι πιθανόν χρειάζεται στήριξη για να κατέβει η τιμή του εισιτηρίου, για να γίνει εύκολα προσιτό στον κόσμο. Σήμερα ξέρετε ότι υπάρχει αεροπορική σύνδεση μεταξύ των νησιών, η οποία επιδοτείται. Επιδοτείται. Ναι, όχι, μιλώ κυρίως για το αεροπορικό. Επιδοτείται. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κατά αναλογία μπορούμε να δούμε σε αυτό το μέσο, το οποίο εκτιμούν πάρα πολύ ότι μπορεί να παίξει διαφορετικό ρόλο στα Ιόνια νησιά. Γυρίζουμε στο πρώτο συμπέρασμα για τη συνοχή, την ανάπτυξη και τα υπόλοιπα και την άρση απομόνωσης. Πρέπει να τη στηρίξουμε με κάθε τρόπο και πιστεύουμε, ευελπιστούμε δηλαδή, ότι και η Πολιτεία και το Υπουργείο θα αντιλαμβάνονται τις δικές μας αγωνίες και τις δικές μας προθέσεις. Τελειώνοντας, θέλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω όλες και όλους. Είμαι βέβαιος, κλείνοντας αυτή την συνάντηση, ότι μόνο θετικά πράγματα βγήκαν σήμερα από εδώ και πιστεύω ότι το μέλλον είναι μπροστά μας και μας επιφυλάσσει θετικές, ευχάριστες εξελίξεις για το καλό, ξαναλέω άλλη μια φορά, των συμπολιτών μας και της περιοχής του Ιωνίου αλλά και της Ελλάδας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιτρέψτε να κάνουμε μια σχετική
επομένως προς εσάς προσωπικά ένα μοντέλο αεροπλάνο για να θυμάστε. Αλλά έχει στείλει εκπρόσωπό του. Είναι ο αρχηγός του λιμενικού σώματος, ο ναύαρχος ο κ. Θανασόπουλος, τον οποίο επίσης δεν γνωρίζαμε σαν οργανισμό, τον γνωρίσαμε λόγω του ατυχού συμβάντος με το Europa League του ατυχήματος και ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ στην επίλυση προβλημάτων σε μια επικοινωνία η οποία ήταν σχεδόν καθημερινή μαζί μου και αυτό ξέρετε δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Ένας πρόεδρος ενός λιμένα στην Ελλάδα να παίρνει τον αρχηγό του λιμενικού σώματος και να τον ενοχλεί τόσο συχνά. Και θα ήθελα, αγαπητέ αρχιπλήρια κύριε Σπανέ, εκ μέρους του οργανισμού, να μεταφέρετε με τον κύριο αρχηγό και σε αυτόν ένα μοντέλο υδροπλάνου και να του πείτε ότι στα εγγένεια του υδατοδρομίου θα τον, με χαρά θα τον περιμένουμε στην Κέρκυρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και να ξέρετε ότι ναι. Ο αρχηγός του λιμενικού σώματος τουλάχιστον δεν κουράζεται να ακούει και να προσπαθεί για το καλύτερο οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου. Τουλάχιστον αυτό απέδειξε μέχρι τη σημερινή θητεία του ως άνθρωπος πάνω απ' όλα. Και αυτό που μου ήθελε να απευθυνθώ σε εσάς, γιατί σας εκτιμάει ιδιαίτερος, είναι ότι ό,τι θέλετε τουλάχιστον από το Υπουργείο Ναυτιλίας, από το αρχηγείο του λιμενικού σώματος, είναι στη διάθεσή σας προς την καλή κατεύθυνση με όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Γιατί κάτι που δεν ακούστηκε η συνέδρια είναι το εξής, το οποίο έχει προβλεφθεί από το Διεθνή Κώδικα Ασφαλούς, Διεθνή Κώδικα Προσφυγής, συμβόσιο του 1974, ότι το αεροπλάνο μόλις κατέβει στη θάλασσα είναι πλοίο, είναι σκάφος. Το ξεχνάτε. Το 1974. Δηλαδή πλωτό. Αλλαγή του νόμου. Να ξέρετε δηλαδή ότι δεν είναι κάτι τυχαίο αυτό. Για να το πούμε. Επίσης, όπως είπα και πριν, ο κύριος Σπανός, παρότι πολλές φορές, το έλεγα αγγλικά με τον κύριο Περιφερειάρχη, παρότι σε πολλά ζητήματα δεν ήταν στην αρμοδιότητά του, βοήθησε πάρα πολύ και εκείνος σε καθημερινή βάση σε επαφή με τον οργανισμό και εμένα προσωπικά, έχει βοηθήσει πολύ και γενικότερα τον λιμένα Κέρκυρα σε θέματα αρμοδιότητάς του και το κεντρικό λιμένα αρχείο Κέρκυρα τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι και αυτός φίλος της Κέρκυρας. Είναι χαρά και τιμή μου που σας γνώρισα, κύριε Αρχιπλίαρχε. Και ως ενθύμιο της παρουσίας σας, αλλά και της προσφορές, παρακαλώ να δείτε την πλακέτα του οργανισμού. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και βέβαια δεν θα μπορούσα να παρέμψω τον κύριο Κόβα, τεχνικό σύμβουλο του Όλκε, που χωρίς την δική του εργόδη προσπάθεια δεν θα υπήρχε περίπτωση ποτέ να διατηρηθεί το υδατοδρόμιο και εκεί. Κύριε Κόβα, σας ευχαριστούμε πολύ. Πιο σημαντικό θεωρώ, σαν απόδειξη καλής συνεργασίας από πλευράς του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, η τιμή που μας έκανε να συστήσει μεικτή εταιρεία μαζί με την εταιρεία τη δικιά μας
για να είναι ο φορέα λειτουργία του αεροδρομίου. Θεωρώ ότι αυτή η σύμπραξη ιδιωτικού με δημόσιο τομέα φορέα είναι το ιδανικότερο μοντέλο και το καταλληλότερο μοντέλο λειτουργία του αεροδρομίου και θα ακολουθηθεί και από τα υπόλοιπα αεροδρόμια τη χώρα. Υπάρχει μια πλακέτα ακόμη. Όπως σας είπα, υπήρξε μια αργώδης προσπάθεια 5 μηνών, η οποία εκτελέστηκε πέραν των υπηρεσιακών παραγόντων, πέραν των υπουργών, πέραν των βουλευτών, πέραν των στελεχών του λιμενικού σώματος, οι οποίοι πραγματικά βοήθησαν πάρα πολύ όλοι και τους ανέφερα ονομαστικά στην ομιλία μου. Όλη αυτή η προσπάθεια δεν θα έχει φτάσει σε αίσιο πέρας εάν 8, εγώ τους λέω μικρούς ήρωες που εργάζονται στον Όλκε, δεν εργάζονταν, κύριε Περιπτωριάρχα, πολύ σκληρά και εξής, ξέρετε, υποστήκαμε και μια ψυχολογική πίεση μεγάλη, διότι κάθε μέρα έβγαινε και ένα καινούριο πρόβλημα σαν νέα είδρα, κάθε μέρα. Και αυτό μας σκότωσε ψυχικά και σωματικά και το ανέφερα και στην ομιλία μου. Στο πρόσωπο λοιπόν όλων αυτών, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα, θα ήθελα να απολύνω μια πλακέτα στη διευθύντρια του ΟΛΚΕ, την κυρία Μαντζούκο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι είναι δυνατόν για να φέρουμε εις πέρας αυτό το δύσκολο έργο που ξέρετε ότι είμαστε πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι, 7 άνθρωποι συμπληρωμένοι, μία συνάδελφος λείπει και προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όπως γνωρίζετε, υπάρχει γεύμα, προσφέρει η Περιφέρεια Ευνοήσεων στο ξενοδοχείο Corp Holiday Παλιά, στο πρώην Hilton. Εμείς έχουμε φροντίσει να υπάρχει ένα λεωφορείο το οποίο θα έρθει στις 2 η ώρα από το χώρο του πάρκινγκ. Είχαμε δουλέψει 2 λεωφορεία, ενώ πλέον η συμμετοχή είναι έπεσε. Οπότε δεν ξέρω αν κάποιοι θέλετε με τα ιδιωτικά σας αυτοκίνητα. Συνεπώς το γεύμα βέβαια έχει καθοριστεί για τις 3, δεν ξέρω με το ξενοδοχείο. Συνεπώς, να πούμε, γιατί θέλουμε και κάποιο χρόνο για να φτάσουμε εκεί, στις 2.30 ότι θα συναντηθούμε στο Δόκο Πολιτέ Παλάς. Ευχαριστούμε και πάλι για τη συμμετοχή όλων. Με υγεία.